Καλημερίζω το Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στην ωραία Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο που σε ακούνε. Λοιπόν Στάθη, φαντάζομαι δεν κοιμάσαι και εσύ με το θέμα του γάμου, ε? Κοίταξε. Καταρχήν θα να ζητήσω και προημίου συγγνώμη, διότι περνάω ένα βαρύ κρυολόγημα, ευτυχώς όχι COVID. Οπότε κάποιες στιγμούλες θα δείξω. Να και η πρώτη στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι το προσεγγίζεις καλά από τα λίγα που άκουσα να λες. Είναι ένα θέμα υπαρκτό που αφορά μια μικρή μερίδα πολιτών. Από πλευράς κοινωνικής αφορά μόνο ένα θέμα, την ισονομία. Οπότε η προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο λογική, με λιγότερες φωνές και πολύ πιο αποτελεσματική. Όμως το θέμα εκτείνεται και σε πράγματα παράλογα, όπως για παράδειγμα να ζητάμε από την Εκκλησία να αλλάξει το δόγμα της. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Μπορεί ένας χριστιανός ή η Εκκλησία ίδια ως σώμα να δεχθεί πράγματα τα οποία αντιβαίνουν σε αυτό που διδάσκει? Δηλαδή φτάνουμε σε κοινωνικούς παραλογισμούς. Το θέμα είναι, αφορά στις ιδιωτικές σχέσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο μιας μερίδας συμπολιτών μας, και πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό με την ευρυχωρία που χρειάζεται για να υπάρχει ισονομία. Το να φτάνουμε όμως σε υπερβολές, όπως η παρένθετη μητέρα για παράδειγμα, είναι σαν να λέμε ότι το γυναικείο κίνημα αγωνίστηκε 100 χρόνια για να κατακτήσει το δικαίωμα στη σκλαβιά. Διότι αυτοί που ζητούν το θέμα αυτό να υπάρχει και να λειτουργεί υποβαθμίζουν το ρόλο της γυναίκας σε μια παιδομηχανή, και μάλιστα με όρους εργασίας ατιμωτικούς. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλες τις πλευρές που υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση, και είναι πολλές, και βέβαια να λυθεί αυτό το ζήτημα μέσα από μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή που πάει τώρα να λυθεί, διότι στην πραγματικότητα λειτουργεί από προσανατολιστικά, όπως είπες, για όλα τα άλλα θέματα. Εγώ θα κρατήσω από αυτό το πρώτο χωρίο σου το εξής. Σωστή, ίσως η σωστότερη τοποθέτηση. Ισονομία. Άλλο ισονομία και άλλο είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ισονομία είναι άλλο πράγμα. Γιώργο, συμβαίνει και κάτι άλλο που ανατρέπει την ισονομία εκ των έσω. Δηλαδή, όταν οι πλειοψηφίες υποτάσσονται σε διαδικασίες που αφορούν τις μειοψηφίες, τότε έχουμε κατάργηση της ισονομίας από την ανάποδη. Δηλαδή, αυτό που κάνει το σύστημα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι να αναδεικνύει θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, για να μην συζητάμε θέματα μείζονος σημασίας. Αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που ο δικαιωματισμός έχει εκφράσει πάρα πολύ. Δηλαδή, συζητούμε για το δικαίωμα του τάδε στο τάδε, το οποίο μπορεί να είναι σωστό, δεν αντιλέγω εγώ, αλλά είναι ένα θέμα μειοψηφικό, και αφαιρούμε, ας πούμε, την ταξική διάσταση από τα εργασιακά θέματα. Δηλαδή, συζητάμε καθόλου θέματα τα οποία αφορούν τις τάξεις? Συζητάμε καθόλου θέματα που αφορούν τα δικαιώματα πλέον τα πολιτικά, όχι τα δικαιώματα τα ατομικά και τα προσωπικά? Διότι καλά είναι τα δικαιώματα τα προσωπικά και τα ατομικά, αλλά όταν φτάνουν στην υπερβολή του αυτοπροσδιορισμού, για παράδειγμα, να δηλώνω εγώ τώρα που κουβεντιάζουμε ότι είμαι Κινέζος πρίγκιπας και αυτό να είναι δικαίωμά μου, ανεξάρτητα από το αν έχει κάποια αλήθεια ή όχι, τότε τα πράγματα δημιουργούν ένα θολό τοπίο σε μια κοινωνία η οποία επιμερίζεται κατά τους προβληματισμούς της σε θέματα που δεν είναι πολιτικά, δεν είναι ταξικά, δεν είναι εθνικά, αλλά θέματα μόνο προσωπικά. Εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα θέματα που είναι προσωπικά και αφορούν στα προσωπικά δικαιώματα, αλλά και στα θέματα που είναι κοινωνικά, ταξικά, εθνικά και αφορούν στα δικαιώματα όλων μας. Παραμελούνται λοιπόν τα δικαιώματα όλων μας ή διαστρέφονται μέσα από μια συζήτηση που αφορά τα προσωπικά δικαιώματα κάποιων λίγων. Το ότι είναι λίγοι, απ' την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα. Αλλά όταν αυτά τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται ως άλοθη για να μην συζητούνται όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε όπως είπες πριν, τα ζητήματα που συμβαίνουν στο Αιγαίο, τα ζητήματα που αφορούν στην ακρίβεια, τα ζητήματα που αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα αυτά είναι μεγάλα θέματα, και αν δούμε τις σελίδες που έχουν γραφεί και
και τα λόγια που έχουν υποθεί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση τους τελευταίους μήνες, η κατανάλωση του χρόνου είναι ανισομερής. Δηλαδή συζητάμε ένα θέμα το οποίο αν είχε μπει για συζήτηση με άλλους όρους θα ήταν μια συζήτηση που θα κατέληγε εύκολα και γρήγορα σε συμπεράσματα, αλλά όταν μπαίνει με όρους από προσανατολισμού δημιουργεί αυτό που δημιουργεί. Είναι μόνο θέμα από προσανατολισμού ή είναι θέμα ενός εγκυβωτισμού σε μια κοινωνία με ψεύτικους διαλόγους όπου το εξοβελιστέο είναι η αλήθεια? Είναι κυρίως το δεύτερο, γιατί ο αποπροσανατολισμός κρατάει και λίγο, ενώ ο εγκυβωτισμός, αυτό που μου είπες τώρα και που περιέγραψα και εγώ πριν, δηλαδή να μην συζητούμε τα μείζωνα και να χανόμαστε στα ίσωνα, είναι ένας τρόπος για να λειτουργεί το σύστημα. Για παράδειγμα η ακρίβεια. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε πράγματα που τα συζητάμε εδώ και 40 χρόνια. Ήμουν αλλιώς και γέρασα και θυμάμαι τη συζήτηση για την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Γιατί επανέρχεται αυτή η συζήτηση? Διότι, και όχι μόνο τώρα αλλά πολλές φορές και στο εγγύς παρελθόν, διότι το πρόβλημα ακριβώς δεν είναι για να λυθεί, αλλά είναι για να υπάρχει. Διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Για παράδειγμα, ο περίφημος ανταγωνισμός. Ποιο πρόβλημα έχει λύσει ο ανταγωνισμός ως τώρα? Ο ανταγωνισμός είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στο τέλος τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια. Δηλαδή ξεκαθαρίζει τους μικρούς και επικρατούν οι μεγάλοι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το μάθαμε 40 χρόνια. Γιατί δεν το συζητάμε? Ή το άλλο το ζήτημα της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς. Μα δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Υπάρχει διευθυνόμενη οικονομία και διευθύνεται από μονοπόλια και τραστ. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη αγορά? Αποδείχτηκε και αποδεικνύεται καθημερινά, επί 40 χρόνια αποδεικνύεται, για να μιλήσουμε για τα τελευταία, ότι είναι απλώς μια διαδικασία πρακτικών εναρμονισμένων, μια διαδικασία ολιγοπωλιακών τιμών, την οποία προστατεύει το κράτος και υποστηρίζει το κράτος. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας δεν έπεσε από τον ουρανό τα τελευταία 2 χρόνια και η κριτική μας να περιορίζεται στην κυβέρνηση διότι δεν έκανε τίποτα τα προηγούμενα 4 χρόνια? Είναι δηλαδή 6 ετών πρόβλημα ή είναι 40 ετών πρόβλημα, για να μην πάω πιο πίσω? Ξέρεις, και για τους πιο υποψιασμένους υπάρχει μια ωραία έκφραση. Χθες τη συζητούσαμε με ένα καθηγητή οικονομικών που είπε ότι είναι η καλύτερη διαφημιστικά επικοινωνιακή ρεκλάμα. Βαφτίζουμε πληθωρισμό της απληστίας. Για τους απλίστους δεν θα πούμε τίποτα βέβαια, τους απλίστους, αλλά το λέμε, λέει, πληθωρισμό της απληστίας και καθαρίσαμε. Πια σταυγό και κούρευτο, είπε ο άνθρωπος. Και έχει δίκιο, διότι είναι απλώς ένας νεολογισμός. Δεν υπάρχει πληθωρισμός της απληστίας. Ο πληθωρισμός των τιμών είναι σύμφωτος με την λειτουργία της αγοράς. Όμως ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά όπου μια αόρατη χείρα τακτοποιεί τα προβλήματα δια του ανταγωνισμού. Ωραία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα 40 χρόνια να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός? Να μην μπορούμε να πάρουμε γάλα για τα παιδιά, να έχει γίνει το λάδι χρυσάφι, να υποφέρουν οι αγρότες με τις χαμηλές τιμές, να υποφέρουν οι καταναλωτές με τις υψηλές τιμές. Αυτό το πράγμα να θεωρείται αυτονόητο, να πιστεύουμε ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα, ότι αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων και τι να κάνουμε. Μα αυτό είναι ο χρυσός κανόνας λειτουργίας του συστήματος. Να μην μπορούν οι πολίτες δηλαδή να μην θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και εν τέλει να προσχωρούν σε ένα καθεστώς εθελοντικής σκλαβιάς. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι φοβισμένος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απελπισμένος, απογοητευμένος, αποξενωμένος, κοιτάει πώς θα αντιβολέψει σε ατομικό επίπεδο και για να αντιβολέψει σε ατομικό επίπεδο δίνει και είδωρ και γίνεται εθελοντής σκλάβος. Αυτό που έλεγε ο Χάξλεϊ και το έχουμε πει και άλλες φορές σε κουβέντες που έχουμε κάνει μαζί, ότι το μέλλον που πλέον είναι παρόν δεν θα είναι ο άνθρωπος διωκόμενος σκλάβος αλλά εθελοντής σκλάβος. Αυτό δεν συμβαίνει δίπλα μας και γύρω μας? Λοιπόν, για άκου τώρα εδώ τους ακροατές, διότι καλά όλα αυτά που λέει ο Στάθης μου γράφουν πολύ εδώ, αλλά λησμονά ότι εδώ εμπεδώνεται με αυτά τα μικρά μια πολιτική κορεκτήλα. Λέει ο Νίκος: καλημέρα.
Μάλλον υποπίπτεται κι εσείς οι δύο στο σφάλμα. Προτείνω λίγο για να είμαστε εντός του πνεύματος της σύγχρονης λογοχρησίας και λογοκρισίας να καταργήσετε τελείως τον υπερθετικό. Δηλαδή εκφράσεις όπως παιχταράς, παιδαράς, τουρκαλάς, ελληναράς, νικηταράς και λοιπά ως αποπνέωσες βαρβατήλα και πατριαρχικά κατάλοιπα να κοπούν. Επίσης ενοχλούν τα υποκοριστικά τύπου παιδάκι, παικτάκι, τουρκάκι και ελληνάκι κτλ. Λέει ο ένας φίλος. Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω σε τι σχετίζεται με αυτά που κουβεντιάζουμε, διότι εμείς ούτε μεγαλλιγορίες χρησιμοποιούμε, ούτε υποκοριστικά. Αντιθέτως, προσπαθούμε να μιλήσουμε κυριολεκτώντας ή όταν μιλάμε εν παραβολές έχουν ουσία. Δεν είναι δηλαδή προσβλητικές, αλλά προσπαθούν να οθήσουν τον άνθρωπο να σκεφτεί. Ναι, η Εύα λέει καλημέρα στον αξιότιμο Στάθη. Με αυτή την τακτική χρησιμοποιούν αυτά τα θέματα για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και πολλών άλλων σκοπιμοτήτων. Ποιος νοιάζεται όμως, λέει, από εμάς? Αυτό είναι το θέμα. Νοιάζεται κανείς? Το θέμα αυτό είναι το κυρίως θέμα και μπράβο στην παρατήρηση αυτή, διότι αφορά τον πολίτη ως πολίτη, δηλαδή όχι ως άτομο και ιδιώτη, αλλά ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει. Είτε το ξέρει, είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει. Διότι όπως είπε και ο φίλος πριν για την κορεκτήρα, την πολιτική ορθότητα, το μεταμοντερνισμό, την αποδόμηση, τι συμβαίνει με όλα αυτά τα πράγματα που κυριάρχησαν 30 χρόνια? Συμβαίνει η αποδόμηση του πολίτη, της πολιτικής και του πολιτισμού. Δηλαδή των τριών ιδιωτήτων εκείνων που συνέχουν ή εξελίσσουν τις κοινωνίες. Όταν διασπάται αυτό και ο καθένας δεν ανήκει πουθενά, δηλαδή νομίζει ότι δεν ανήκει ενώ ανήκει, τότε δεν έχουμε κοινωνική εξέλιξη, δεν έχουμε κοινωνική πρόοδο και δεν έχουμε λύση των προβλημάτων. Διότι ο καθένας νομίζει ότι ως ιδιώτης και μόνο μπορεί να τα λύσει αυτά, μπορεί ο ίδιος να ευτυχεί ενώ δυστυχεί η πόλη και δημιουργείται μία απόσταση από την ουσιώδη πολιτική και μένουμε να είναι η πολιτική θέμα πολιτικής ορθότητας ή της αλήθειας του καθενός ή της αποδόμησης και όλα αυτά. Αν όμως οι άνθρωποι αποδομείται η ταυτότητά τους, η πολιτισμική και η πολιτική, χάνουν την αυτογνωσία τους, την αυτοσυνειδησία τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πολιτικά ζώα, λειτουργούν ως απλά ζώα. Κοίτα, έχω εδώ δύο διαφωνούντες στα όσα λέμε. Λευτέρης, το θέμα είναι, λέει, ότι στοχεύουν όμως, και ας μην τα λέτε μικρά τα ζητήματα αυτά, στην οικογένεια και στόχος είναι τα παιδιά. Δεν είναι προσανατολισμός, ούτε είναι μικρό θέμα η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και ο φίλος ο Γιώργος από την Αριδαία λέει: δυστυχώς από το πρωί σε όλη την κουτσομπολίστικη TV διεξάγεται επιχείρηση προβολής κάθε κακοποιητικού γονέα, υπαρκτό θέμα λέει, εντός παραδοσιακής οικογένειας και την ίδια ώρα αντιπαραβολή στην προτινόμενη ισοπαίδωση των φύλων για να επικρατήσει η εξαφάνιση του βιολογικού ρόλου της ανθρώπινης κατασκευής. Δεν είναι κοσμοθεωρία, αλλά εδώ έρχεται ο δικαιωματισμός μπροστά ως κύρια ατζέντα. Τα προσπερνάμε, λέει, αυτά? Όχι, έχουν δίκιο και οι δύο ακροατές και οι δύο παρατηρήσεις είναι σωστές, διότι πράγματι υπάρχουν αυτές οι πλευρές στο πρόβλημα, δηλαδή υπάρχει μια ιστερική επίθεση εναντίον θεσμών που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας από ανθρώπους που όμως δεν θα έπρεπε αυτή τους η επίθεση ιστερική να αποκλείει και να καθαιρεί τα δικαιώματα εκείνων οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ιστερική προσέγγιση αλλά θέλουν την προσωπική τους ευτυχία. Εδώ χρειάζεται μια μεγάλη ισορροπία και εδώ χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ συμφερόντων τέτοιου τύπου είναι πλαστή ακριβώς διότι υπάρχουν ατζέντες, θα συμφωνήσω με αυτό και δεν είναι συνωμοσιολογία. Υπάρχουν ατζέντες που θέλουν να καθαιρέσουν τη μητρότητα και την πατρότητα, υπάρχουν ατζέντες που αναφέρονται στο γονέας 1 και γονέας 2, αλλά όλα αυτά θα ήταν προβλήματα που θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν η κοινωνία μας δεν ήταν αλαφιασμένη από τα μεγάλα προβλήματα. Αν δηλαδή δεν ήταν έντρομοι μπροστά στον επιούσιο και, στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητάμε δηλαδή μια νυφαλιότητα η οποία θα ήταν επιδιωκταία. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Ενώ η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση φόβου, ανασφάλειας και διαταραχής. Γιατί? Τι συμβαίνει στα σχολεία? Τι συμβαίνει στους δρόμους τους ίδιους που κινούμεθα? Μια βία επιθετική, μια κατάσταση οδήγησης
που αποτυπώνει μια γενικότερη κουλτούρα η οποία είναι στα μαύρα της τα χάλια. Όταν λοιπόν ζεις μέσα σε μια κοινωνία που από παντού αποσυντίθεται, είναι φυσιολογικό και προβλήματα σαν αυτό το πρόβλημα να μην συζητούνται σε μια βάση επίλυσης, αλλά σε μια βάση επιβολής. Ποιος δηλαδή θα κατησχύσει εναντίον του άλλου. Είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος. Μην κουράζεσαι, θα σου πω. Έχει τώρα στο Sky την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Την κυρία Αγαπηδάκη. Είπε δύο κουβέντες για τον COVID. Τελεία. Και τώρα η συζήτηση είναι: θα στηρίξω το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βρεσί, εδώ διαλύονται τα νοσοκομεία. Κοίταξε Γιώργο, υπάρχει και σε αυτό το φαινόμενο και μια ιδιότυπη παράταση της πολιτικής παρουσίας κενών ανθρώπων. Διότι όταν δημιουργείς και δεν λύνεις και ταυτόχρονα αναπαράγεις ένα πρόβλημα, μέσω αυτής της διαδικασίας αναπαράγεις και την παρουσία σου. Δηλαδή το ζήτημα πλέον είναι και θέμα πολιτικού προσωπικού. Σε ποιο επίπεδο είναι το πολιτικό μας προσωπικό, τι φιλοδοξίες πολιτικές έχει και πώς αυτό το πράγμα το εκφράζει στην πολιτική. Εάν οι φιλοδοξίες είναι η εξυπηρέτηση των εταιριών, πράγμα που βλέπουμε στην αγορά, τότε βέβαια θα λέμε ανοησίες και για όλα τα άλλα. Ή θα προσπαθούμε μέσα από τη διάδοση της ανοησίας να αναπαράγουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι και η περίφημη αναποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Ο Νικόλας σου στέλνει την καλημέρα. Επειδή έχω πολλά μηνύματα, σε πιέζω λίγο, αλλά προλαβαίνεις, ολοκληρώνεις. Λέει ο Νικόλας εδώ. Άκουγα να διαβάζει τα μηνύματα και καταλήγω στο αναπόδραστο συμπέρασμα ότι είμαστε ένας λαός που επιλέγει να κοιτάζει μόνο το δέντρο, δηλαδή τον καθρέφτη του, και να διαφορεί για το δάσος. Έτσι το δάσος καίγεται, η χώρα διαλύεται και τα παιδιά διαφθείρονται. Το αύριο είναι προϊόν υποδιαπραγμάτευση, το ίδιο και εμείς. Ακούω και το Στάθη τώρα και μάλλον οι διαπιστώσεις είναι κοινές με τα σλίπης μου, λέει εδώ ο ένας φίλος. Ναι, και μάλιστα θα ευλογήσω τα γένια μου να πω ότι αύριο στο δρόμο της αριστεράς, την εφημερίδα που συνεργάζομαι τα Σάββατα εκτός από τα παραπολιτικά, ακριβώς αυτό το θέμα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, δηλαδή το δάσος των προβλημάτων και η ενασχόληση με το ξερό δέντρο. Δηλαδή βλέπουμε ένα δέντρο το οποίο έχει, εγώ δεν λέω, το ξεκαθάρισα από την αρχή, έχει την αξία του, αφορά στην προσωπική ζωή ορισμένων συμπολιτών μας και πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Παραλείποντας όμως και αντικρούοντας όταν χρειάζεται και την υπερβολή και την ιστορία, όπως αυτό που είπα για την παρέλθετη μητέρα. Αλλά το να έχουν νομικά δικαιώματα ίδια με τους υπόλοιπους πολίτες είναι εκ των ανουκάνευ. Όμως, όταν πηγαίνεις και μονοπολείς τη σκέψη και τη συνείδηση των ανθρώπων επί μήνες για αυτό το ζήτημα, τότε πραγματικά χάνονται τα άλλα δέντρα, δεν υπάρχει το δάσος και υπάρχει ένα δέντρο. Αυτό λοιπόν όμως είναι ένας τρόπος διακυβέρνησης, είναι ευρύτερο ζήτημα. Πάντα υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά στο δέντρο και δεν αφορά στο δάσος. Το βλέπουμε παντού. Πρέπει, γι' αυτό όταν συζητάμε και τώρα που συζητάμε στην εκπομπή Γιώργο, πιστεύω ότι εκείνο το ερέθισμα που προσπαθούμε να δώσουμε είναι ακριβώς η πολύπλευρη ενασχόληση με τα πολύπλευρα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην ασχολείσαι με τη Γάζα και τι γίνεται εκεί, διότι είναι μακράν. Δεν μπορεί να περιμένεις να σου σκάσει το φιστίκι στο Αιγαίο και να μην έχεις δώσει στην κυβέρνηση να καταλάβει ή σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ότι αν σκάσει τέτοιο φιστίκι στο Αιγαίο θα γίνει εδώ ότι έγινε και στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν, διότι ένα τέτοιο θέμα αφορά τη βαθιά υπαρξιακή υπόσταση του ελληνικού λαού. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα δούνε και λαβήν, ούτε συμφωνιών. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κατά τα άλλα παλιός μου φίλος Φίλιππος Συρίγος και να λέει ότι... Ο Άγγελος, με συγχωρείτε. Σας χωρέστον. Ας είναι καλά εκεί που είναι ο Φίλιππος και αυτή η παραδρομή είναι προς τιμή του. Πρόκειται για μια σπουδαία φυσιογνωμία. Ας έρθουμε λοιπόν πίσω στον Άγγελο. Δεν μπορεί να λέει αυτό το πράγμα που είπε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται για έναν και απλό λόγο. Είναι διεθνής. Αφορά 7 κράτη. Οι παράμετροι όμως που υπάρχουν στη συνθήκη είναι αποτέλεσμα της συνθήκης. Είναι κρίσιμης και ζωτικής σημασίας για μας, διότι αφορούν στην κυριαρχία μας στο Αιγαίο και στις θάλασσες. Εάν λοιπόν μπούμε σε μια λογική απομείωσης της ισχύως της Ελλάδας στις θάλασσες,
Εάν καταργήσουμε το μέγα κράτος της θαλάσσης που λέγαμε από την αρχαιότητα και δεχτούμε μία υποχώρηση σε αυτά τα θέματα, τότε το λίκνο του ελληνισμού, που είναι αυτό που κοροϊδευτικά λέγανε κάποιοι, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του χωρίς να ξέρουν τι λένε, το λίκνο λοιπόν του ελληνισμού θα οδηγηθεί σε μαρασμό. Αυτός ο μαρασμός είναι υπαρξιακός. Οι Έλληνες τον αντιλαμβάνονται σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται. Και κατά τούτο οι κυβερνώντες θέλουν να αποφύγουν την αντίδραση του λαού, πηγαίνοντας το πράγμα λαού-λαού με μια πληροφόρηση η οποία είναι ελεγχόμενη και βεβαίως επωφελούμενη η κυβέρνηση από το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην ουσία αντιπολίτευση πριν μικρών δυνάμεων όπως είναι το ΚΚΕ, οι οποίες όμως δεν έχουν την ισχύ να θέσουν αυτά τα θέματα στην κοινωνία προς συζήτηση και ενίοτε δεν έχουν και τη διάθεση. Εγώ δεν θα κάνω κρίση προθέσεων, δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει, αλλά όμως συμβαίνει. Διότι θα περίμενα πάρα πολύ έντονα και με μεγάλη προσδοκία αυτά τα θέματα να τίθενται από τα πολιτικά κόμματα, εκείνα μάλιστα τα κόμματα που ισχυρίζονται ότι είναι φιλολαϊκά. Μισό λεπτό να το τελειώσω, ναι. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Διότι αν η ταυτότητα του λαού δεν είναι εδρεωμένη στην ταξική του και την εθνική του υπόσταση, τότε ο λαός είναι στον αέρα. Εδώ είπε κάποιος από τους ηγέτες αυτών των κομμάτων, ο κύριος Κασελάκης, ότι να τελειώνουμε με τους διαχωρισμούς ταξικούς. Ναι, ο κύριος Κασελάκης είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο ενός κόμματος που εκφυλίστηκε το ίδιο, διότι διέσυρε την αριστερά και την ιδεολογία της, διότι η κυβέρνηση υπό τις μνημονιακές εντολές και έκανε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε ένα δεξιό κόμμα να κάνει. Συνεπώς ο εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε σε έναν ηγέτη όπως είναι ο κύριος Κασελάκης, που νομίζω ότι η τροχιά του θα είναι βραχία, δεν έχει πια πολιτική σημασία. Πολιτική σημασία έχει τι μπορεί να ανασυγκροτηθεί στη θέση αυτού που κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς μπορούν να ανασυγκροτηθούν λαϊκές, ταξικές και εθνικές δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να υπερασπιστούν το λαό ή να δώσουν στο λαό τη δυνατότητα να υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή το νομοθετικό πλέγμα, διότι αυτό είναι στην ουσία η δημοκρατία, το νομοθετικό πλέγμα που βάζει τους πολίτες σε τέτοια θέση που να μπορούν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στάθη μου, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπινγκ της Σουηδίας. Καλημέρα. Επειδή όλοι όμως αυτοπροσδιορίζονται πλέον, έτσι κι εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από σήμερα, για να είμαι τρέμπτη, είμαι semi-bisexual και πηγαίνω μόνο με γυναίκες. Την ίδια ώρα στην Αμόχωστο οι Τούρκοι κατεβάζουν βαρύ οπλισμό. Καλημέρα σε όλους. Μια χαρά το είπε και πραγματικά έγραψε. Στην πολύ κρύα κατά τα άλλα Σουηδία, διότι ζούμε εκεί αυτή την περίοδο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εύχομαι σε όλους να το αντέξουν. Όμως πραγματικά λέει αυτό που είναι το λογικό, δηλαδή ότι η αλήθεια δεν υπάρχει χωρίς την απόδειξή της. Νίκος, όπα κύριε Στάθη μου, λέει να τα προσέξετε λίγο αυτά που λέτε, διότι τα ίδια λέει και ένας αγαπημένος σας φίλος στο Twitter, ο Τετράδης, και το προοδευτικό λουμπεναριό τους κράζει όλους. Ναι, γιατί ο Τετράδης, ο οποίος ήταν στην Ελευθερωτυπία ο καιρός, το λέω για τους ακροατές μας, είναι ένας πατριώτης αριστερός, δεν είναι ένα άφηρμα, δεν λέει φλήματα, αλλά λέει πράγματα τα οποία χρειάζονται σκέψη για να υποθούν. Αν αυτό δεν αρέσει σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που έμαθε στις ευκολίες αυτές, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα προβληματιστεί και θα παρακολουθήσει αυτή τη σκέψη. Το να λιδωρεί κανείς αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι το πιο εύκολο πράγμα και είναι πανάρχαιο. Σιγά σιγά όμως εγώ πιστεύω πάντα ότι αυτοί που λιδωρούν αυτό που δεν καταλαβαίνουν στο τέλος προβληματίζονται με αυτό που δεν καταλαβαίνουν και ψάχνουν να δουν τις διαστάσεις του. Υπ' αυτήν την έννοια μια χαρά κάνει ο Τετράδης και τα λέει όπως τα λέει. Ο Λευτέρης λέει, κύριε Στάθη, επειδή είστε κατά τη γνώμη μου ένας από τους πιο ενεργούς διανοούμενους στην πράξη, έχετε ιδέα τι έχει περάσει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης πάνω στα ζητήματα που αφορούν και τα παιδιά και τις σχέσεις στην οικογένεια και τους γονιούς, γονιός Α, είπατε, γονιός Β κτλ. Θέλετε να πείτε λίγο ότι δεν είναι πυρηνικό θέμα αυτό τελικά?
Θέλω να πω και το γράφω 30 χρόνια τώρα ότι αυτά που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αποδομητικά, ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν μεγάλη ευθύνη που τα αποδέχτηκαν, ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται εις βάρος μας διαρκώς, διότι δεν είναι δυνατόν να αφαιρείς τα ανθρωπιστικά γράμματα από το πρόγραμμα σπουδών και να εισάγεις την κατανόηση της γλώσσας μέσα από διαφημιστικά κείμενα ή συνταγές μαγειρικής, ότι αυτό δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία νέου τύπου, ότι είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που χωρίζει τους αμνούς και από τα ερήφια εγκαίρως, δηλαδή κάνει ένα διαχωρισμό εκπαιδευτικό τέτοιο που να καταλήξει το σύστημα να έχει στη διάθεσή του εργατικό προσωπικό, αυτό που λέμε με δεξιότητες, και μόνο τα στελέχη που χρειάζεται, τους άλλους που θα περάσουν από τα καλά σχολεία, τα οποία καλά σχολεία με τη σειρά τους, αν προσέξετε, ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που οι πολλοί θα τα έλεγαν παλαιού τύπου, διότι χρειάζονται ανθρώπους που να ξέρουν Αντιγόνη, να ξέρουν Επιτάφιο, να ξέρουν Σέξπιρ, και δεν χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν δεξιότητες όποιου τύπου, τους οποίους θα τους χρησιμοποιήσουν για τις δουλειές τους. Θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αναιρεί αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, το εκπαιδείας άρξαστε, δηλαδή να έχεις μια σωστή εκπαίδευση ώστε να βγαίνουν πολίτες στην κοινωνία και μετά βλέπουμε, και καθαιρεί το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια διαδικασία παραγωγής μονοσήμαντων ανθρώπων και χειραγωγήσιμων ανθρώπων. Αυτή η συζήτηση, ας πούμε, που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πληρώσεις τη χειραγώγηση με πτυχίο. Θα την πληρώσεις. Βέβαια. Μάλιστα. Πείτε μου ένα σοβαρό κράτος, κανένα δηλαδή, εν τέλει, είτε είναι σοβαρό είτε όχι, που να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ούτε ένα. Εμείς συζητάμε εδώ γι' αυτό, σαν να λέμε ότι θα έρθει εδώ μια ιατρική σχολή περιοπής από οποιοδήποτε κράτος, Δύσης ή Ανατολής, να δημιουργήσει μια ιατρική σχολή ανάλογη με αυτή που έχουμε εμείς εδώ και να βγάλει γιατρούς αυτού του επίπεδου. Αυτό είναι αδύνατον. Πρώτον, διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουν κάτι τέτοιο, και δεύτερον, εάν τα είχαν, δεν θα κάνουν ποτέ μια επένδυση που δεν θα απέδιδε, διότι δεν θα είχαν κέρδη. Συνεπώς πάλι συζητάμε περιόνου σκιάς, πάλι συζητάμε νου παικτής, απλώς και μόνο για να διευκολύνουμε κάποιους πονηρούς οι οποίοι θα εμφανίζουν σχολές επιπέδου κάτω από τα ΤΕΗ ως πανεπιστήμια ιδιωτικά ή όποιου άλλου τύπου, μη κερδοσκοπικά ή όπως αλλιώς και αν τα ονομάσουν, διότι και πάλι είναι θέμα ονομασίας και όχι ουσίας. Λοιπόν, αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία λοιπόν που είναι καταστροφική συμβαίνει να εξελίσσεται, να εμφανίζεται και να διατυπώνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς μιας κοινωνίας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα, τι συμβαίνει στις δομές της κοινωνίας μας, και αν δούμε αυτό που συμβαίνει αφορά όλα όσα ζούμε, από την ακρίβεια ως τις εργασιακές σχέσεις, από το ασφαλιστικό σύστημα ως τη βία στους δρόμους. Λέει εδώ ο Γιώργος, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, κοιτάζουμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος, και για να μην ξεφύγουμε, αν από το δέντρο με το γάμο πάμε να ξεφύγουμε, από σήμερα το πρωί έχει γεμίσει η περιοχή του Ζωγράφου, δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω λέει για άλλες, με προκηρύξεις με ένα αλφα, με μότο αφού μας έχουν αναλώσιμους, ας φάμε και καναμπάτσο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κινητοποίηση αστυνομίας. Από το ένα θέμα στο άλλο, μεμονωμένα. Όχι τα μεγάλα ζητήματα. Αυτό μου γράφει εδώ. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα, ας πούμε, είναι η λειτουργία αυτής της αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αστυνομία? Για να μην υπάρχει τροχέα στους δρόμους, για να κυνηγάει διαδηλωτές ή για να αστυνομεύει και να συγκρατεί και να αποτρέπει το έγκλημα? Όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν την αίσθηση στους πολίτες ότι ζούμε ένα χάρβαλο και ένα μπάχαλο συνδέονται μεταξύ τους και έχουν να κάνουν με το γεγονός της αποξένωσης του λαού από την πολιτική. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, σε κουράσαμε λίγο σήμερα, να σε ρωτήσω αυτό που είπαμε εισαγωγικά. Μήπως στη χώρα του ψέματος η αλήθεια πια αποτελεί αρρώστια? Δηλαδή μήπως η αλήθεια αντιμετωπίζεται ως μια μολυσματική ασθένεια και η προφύλαξη από αυτήν είναι ο εξαναγκασμός να ακούμε τα πιο απίθανα ψεύδη και να συζητάμε επί τούτων? Κοίταξε Γιώργο, αυτό είναι μια αρχαία διαδικασία. Πάντα γινόταν η προσπάθεια να χειραγωγείται η αλήθεια από κάποια ιερατεία που κάθε φορά στη διάρκεια του χρόνου είχαν διαφορετική μορφή
Κάποτε ήταν ευδιάκριτα, τώρα είναι δυσδιάκριτα, αλλά υπάρχουν. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα που σταματάει την εξέλιξη. Αλλιώς η εξέλιξη θα ήταν αυτόματη και προοδευτική και όλα θα έβαιναν γεννώντας το ένα το άλλο προς το καλύτερο. Αυτό όμως θα ακύρωνε τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κοινωνία, δηλαδή υπέρ των πλουσίων και υπέρ των ισχυρών. Όσο λοιπόν οι ίδιοι οι πολίτες δεν βλέπουν και δεν δημιουργούν πολιτικές δυνάμεις, διότι μην ξεχνούμε ότι τα κόμματα τα δημιουργούν οι πολίτες και τα κόμματα πρέπει να εκφράζουν τις ανάγκες των πολιτών. Τα κόμματα είναι θεσμοί της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα παραλύει σιγά σιγά και έχει παραλύσει εδώ και πολλά χρόνια υπέρ των εταιριών και υπέρ των σχημάτων εκείνων τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του λαού και με τις δυνατότητες του λαού και τα δικαιώματα του λαού, διότι δεν υπάρχουν μόνο ανάγκες, υπάρχουν και δυνατότητες, οι οποίες δυνατότητες αν άνθιζαν θα έλυναν πάρα πολλά προβλήματα. Όταν λοιπόν ο καλός γιατρός σε ένα νοσοκομείο υπομένει την τύχη του 20 χρόνια και μετά παρετείται, σημαίνει ότι ακυρώνεται αυτή η διαδικασία του καλού, δηλαδή της δυνατότητας. Διότι ο γιατρός αυτός εξυπηρετεί την ανάγκη τη δική μου που είμαι ασθενής και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν εξυπηρετείται η δυνατότητα η δική του να το κάνει. Δηλαδή εξωθείται είτε στο περιθώριο στο νοσοκομείο που δουλεύει, είτε στην έξοδο από το νοσοκομείο που δουλεύει. Αυτά όμως είναι πράγματα που αφορούν εμένα ως ασθενή, αλλά και εμένα ως υγιή και τον κάθε εμένα. Διότι είπαμε και πριν στην αρχή της συζήτησης ότι αυτό που μας τρώει το κεφάλι είναι η ιδιώτευση. Δεν είναι τυχαίο, θα επαναλάβω το κλισέ των αρχαίων που ο ιδιώτης σήμαινε τον ηλίθιο. Δηλαδή όσο δεν περνάνε αυτά τα πράγματα σε προτεραιότητα κοινωνική, οργανωμένα, συγκροτημένα, όπως συνέβη στις κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι άνθρωποι είχαν χύσει το αίμα τους και ήθελαν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και απαιτούσαν συλλογικά το γάλα στα σχολεία, απαιτούσαν συλλογικά τη σύνταξη εγκαίρως, απαιτούσαν συλλογικά τον καλό μισθό. Όσο λοιπόν πήγαινε έτσι το πράγμα, η ανθρωπότητα έκανε βηματάκια προς τα μπρος. Μετά την αντεπανάσταση του 1980, δηλαδή το Ρίγκαν και τη Θάτσερ, πάμε συνέχεια προς τα πίσω. Είμαστε τυφλοί και δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Απλώς ο καθένας το διαχειρίζεται με έναν τρόπο ο οποίος νομίζει ότι θα είναι ωφέλιμος για τον ίδιο. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτός ο τρόπος στην ουσία τον καταστρέφει. Περιέρχεται μετά σε θέση αδυναμίας, περιέρχεται σε θέση απογοήτευσης και αποξενώνεται. Αυτή είναι η διαδικασία που ωφελεί κάλλιστα το σύστημα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργεί και θυμίζει το στρατόπεδο συγκέντρωσης που όλοι ζούμε σε αυτό και μας παρηγορεί το γεγονός ότι κάποιος είναι σε χειρότερη βάση από μας, σε χειρότερη κατάσταση, εξού και ο κοινωνικός αυτοματισμός. Και χωρίζονται οι άνθρωποι με λάθος τρόπο. Ιδιωτικοί υπάλληλοι εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, αγρότες εναντίον επιστημόνων. Μα όλοι στην πραγματικότητα είναι εργαζόμενοι. Δηλαδή βγάζουν τα προς το ζήν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Είναι η θέση τους σχεδόν βιβλική. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν ενώνονται μεταξύ τους ώστε να αναδειχθεί η εργασία ως ο κριτής των πραγμάτων, και όταν λέω κριτής των πραγμάτων εννοώ τις απολαβές και τις άμεσες και τις έμεσες. Να έχει σχολείο, να έχει νοσοκομείο, να έχεις ασφαλιστικό σύστημα, να έχεις οδική κυκλοφορία, να έχεις διοίκηση. Όταν λοιπόν αυτά αφαιρούνται και είναι θέμα προγραμμάτων, επιδοτήσεων, εξύψους επιλογών, θα κάνουμε αυτόν τον δρόμο, θα κάνουμε εκείνο το φράγμα, θα ωφεληθούν οι εργολάβοι, αλλά θα μείνουν τα παιδιά αμόρφωτα, αλλά ο δρόμος που θα φτιαχτεί θα καταρρεύσει με την πρώτη πλημμύρα. Όλα αυτά τα πράγματα αναπαράγουν τα ίδια προβλήματα που συζητούμε 40 χρόνια που ήμασταν νέοι και γεράσαμε. Στάθη Σταυρόπουλος, μία ακόμη Παρασκευή, το γέμισε το πρωινό μας για τα καλά σήμερα. Αν συνέχιζα με τους ακρατές δεν θα έφτανε ούτε η 12η. Θέλω να τον ευχαριστήσω ωστόσο. Στάθη μου, καλημέρα. Και εγώ θέλω καλά. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για την ευκαιρία που δίνεις στους πολιτικούς, τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους επιστήμονες και όλους τους ανθρώπους που τους νοιάζει η κοινωνία να μιλάνε